Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport, καλησπέρα σας. 30η και τελευταία αγωνιστική στη Super League. Μάτς με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον στα πηγάδια της Ξάνθης. Ξεκίνημα με τους γηπεδούχους να πλησιάσουν στον γκολ. Ο Ηρακλής καταφέρνει με τον Δρούγα προς το παρόν να γλιτώσει τον κίνδυνο. Η φάση συνεχίζεται. Ο Ντελγάδο δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα και η φάση σταματά με ευκαιρία στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 32ο λεπτό. Ο Ηρακλής αμήνεται στο ξεκίνημα. Ο Ηρακλής που έχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον θέλει τρίποντο απόψε πάση θυσία για να σώσει μια πολύ κακή, μια από τις χειρότερες σεζόν της ιστορίας του και να αποφύγει τον υποβιβασμό. Η Ξάνθη αντιθέτως μένει αήττητη στα πρώτα 39 παιχνίδια της, στα τελευταία 39 παιχνίδια της σε αυτό το γήπεδο και φιλοδοξεί απόψε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη χρονιά. Ο Ηρακλής στην επίθεση, θα πούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων αφού τώρα έπεσε λίγο ο ρυθμός μετά την πρώτη ευκαιρία της Ξάνθης για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπαντής κατά τα δοκάρια στην άμυνα, δεξιά ο Παπαζαχαρίας, αριστερά ο Δρούγας, Μπιλίσκοφ και Σνάουτσνερ δύο κεντρικοί. Ο Μαυρογεννίδης δεξιά, αριστερά ο νεαρός Ιωαννίδης, ο Πρίτας δίπλα στον Πουρσανίδη, δύο παίκτες που έχει βάλει ο Γιωβάνοβιτς στον άξονα, ο Χλωρός που τώρα έχει την μπάλα μαζί με τον Ερέρα στην επίθεση. Στο 4-4-2 του Ιβάν Γιωβάνοβιτς και στην προσπάθεια του Ηρακλή να πετύχει την τέταρτη νίκη του τις τελευταίες 5 αγωνιστικές και να γλιτώσει στο παραπέντε την κατηγορία. Καλησπέρα Άγγελε, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Πράγματι υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Μπορεί τώρα τα πράγματα να είναι καλά, ωστόσο δύο ώρες πριν όλοι έλεγαν ότι το παιχνίδι δεν θα διεξαγόταν, καθώς γύρω στις 5 με 5 και 4 αρκετοί φίλαθλοι του Ηρακλή, οι οποίοι δεν είχαν εισιτήριο, κανείς ο παδός του Ηρακλή δεν είχε εισιτήριο για να έρθει στην Ξάνθη μετά την απαγόρευση της τοπικής ΠΑΕ, έσπασαν το λουκέτο της θύρας Δέλτα του γηπέδου της Σκόντα Ξάνθης εδώ στα Μπηγάτη και εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο. Αποτέλεσμα αυτό ήταν οι άνθρωποι της Ξάνθης και ο αστυνομικός διευθυντής να αρνούνταν να ρισκάρουν τη διεξαγωγή του αγώνα. Τελικά, μετά από αρκετές διαβουλεύσεις και με την καλή θέληση, όπως αποδείχθηκε όλων των πλευρών, το παιχνίδι ξεκίνησε ασφαλώς με τις απαραίτητες συστάσεις από τους ανθρώπους του Ηρακλή για κόσμια συμπεριφορά των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι πάνω από 1000. Και τολμώ να πω ότι είναι και η πλειοψηφία σήμερα στο γήπεδο της Ξάνθης. Ναι, είναι περισσότεροι από... φαίνεται. Παραπάνω, παραπάνω, ναι. Σωστά. Από τους φίλους της Ξάνθης στο γήπεδο που έχει, αν μπορώ να εκτιμήσω καλά το σημείο που βρίσκομαι, πρέπει να έχει περισσότερους από 5.000 θεατές. Ζει έτσι, μια μεγάλη ατμόσφαιρα, μια πολύ σημαντική βραδιά απόψε, κυρίως για τον Ηρακλή βέβαια, που παίζει μια χρονιά μέσα σε 90 αγωνιστικά λεπτά. Φίλοι του Ηρακλή πάντως που για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο που ανοίξαμε προηγουμένως με τον Παναγιώτη του Στεφάνου ήταν άψογη στη συμπεριφορά τους σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη της Ξάνθης, όπως ήταν άψογη και στην Κέρκυρα σε ένα ακόμη κρίσιμο μάτς. Κίνηση που υπάρχει, Άγγελε, πάντως και για την Σκόντα Ξάνθη, η οποία θα προσπαθήσει σήμερα να παραμείνει αίτητη για 40ο παιχνίδι στην έδρα της. Βλέπουμε και τον κύριο Πανόπουλο στο πλάνο μας. Ναι, Παναγιώτη. Σπάζοντας το σχετικό ρεκόρ της, των επαρχιακών ομάδων, θα γίνει καλύτερη επαρχιακή ομάδα λοιπόν σε αυτό το τομέα και μάλιστα υπάρχει και υπόσχεση για έξτρα πρίμα από τον κύριο Πανόπουλο ύψους 70.000 ευρώ. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πρίμ, ένα οικονομικό κίνητρο. Φάουλ που κερδίζει ο Ιωαννίδης. Αυτό που έλεγαν βέβαια και συνεχίζουμε. Ναι, στην Ξάνθη είναι ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό λέει και ο Γιωβάνοβιτς τους παίκτες τους όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μη σκέφτεστε τα παιχνίδια που θα δώσουν οι αντίπαλοι μας στη μάχη για την παραμονή. Η Κέρκυρα και η Λάρισα δηλαδή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε εμείς πρώτα στην Ξάνθη και από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους το 1ο λεπτό. Εκτελεστής ο Ερέρα. Καλοχτυπημένο ο Μάλαρτ στα δίχτυα. 1-0. Ο Πουρσανίδης μπήκε στη φάση και ο Μπιλίσκοφ, ο αρχηγός, πανηγυρίζει και ο Ηρακλής παίρνει προβάδισμα μόλις το 1ο λεπτό στην πρώτη ευκαιρία που κάνει στο μάτς από αυτή τη στημένη φάση και την εκτέλεση φάουλ του Ερέρα. Σκόρερο Πουρσανίδης. Τεράστιο κενό στο κέντρο άμυνας, ξανά η φάση, η εκτέλεση του Πουρσανίδη κεφαλιά από την εκτέλεση φάουλ του Ερέρα. Ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο Μάλαρτς αντέδρασε αλλά δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Της άλλαξε πορεία, αυτή κατέληξε στη γωνία του. Εξ επαφής η κεφαλιά, η αντίδραση του Μάλαρτς
δεν ήταν αρκετή για να κρατήσει το 0. Αυτό ήταν το 5ο μόλις γκολ που τρώει Ξάνθη στην έδρα της στο φετινό πρωτάθλημα. Η Καλαμαριά άνοιξε το σκορ στο μάτς με τη Λάρισα. Λογείται λοιπόν η γηπεδούχος ομάδα. Αποτέλεσμα που σαφώς και ευνοεί τον Ηρακλή. Γι' αυτό και ο ξεσηκωμός που βλέπετε στις κερκίδες τώρα. Το γλέντι έχει ξεκινήσει. Παράλληλα με να το τυχαίρονται αυτή την εξέλιξη φίλοι του Ηρακλή. Θέλουν να εμψυχώσουν, να μεταφέρουν το συνέστημα στους παίκτες του Ηρακλή. Ο Κιντάνα. Την τελευταία στιγμή ο Δρούγας, ο Ντελγκάδο τετατέτ με τον Μπαντή. Ευκαιρία που χάνεται και πάλι. Ο Μπαντής πέφτει από τις κόντρες, διώχνει τώρα ο Παπαζαχαρίας. Φοβερή φάση στο 37. Μια φάση παρόμοια με αυτή που είδαμε στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Πάλι με τον Ντελγκάδο πρωταγωνιστή. Δείτε το ξανά εδώ. Ο Δρούγας βάζει προβολή. Ο Ντελγκάδο κερδίζει. Θέλει να πλασάρει ο Μπαντής. Σώζει την τελευταία στιγμή απλώνοντας το χέρι. Κόντρα στο Μαυρογεννίδη και η απομάκρυνση από τον Παπαζαχαρία. Εκπληκτική φάση. Και από μια άλλη λήψη να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους τεχνικούς. Καταπληκτική φάση αυτή στο 37. Ψέφτα αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Και είναι πολύ νωρίς, το ξαναλέμε. Η Λάρισα, κυπελούχος Ελλάδας. Είναι αυτή που χάνει την κατηγορία. Πρίτας, ωραία πάσα για τον Χλωρό. Ευκαιρία του Ηρακλή, το πλασέ του Χλωρού έξω. Κλασική ευκαιρία του Γυρεού στο 39. Καταπληκτική πάσα του Μπρίτα. Ο Χλωρός πλασάρει με εξωτερικό φάλτσο. Έχει βγει ο Μάλαρτς. Η μπάλα όμως καταλήγει εκατοστά έξω από το αριστερό δοκάρι του Αρκάδιους Μάλαρτς. Ο Ζαχαρίας. Πάσα είναι για τον Γκαρσία. Ο Μπιλίσκοφ του έκλεισε το δρόμο. Καλό σουτ. Έπεσε στη γωνία τον Μπαντής. Κόρνερ. Πρώτη αξιόλογη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με το σουτ του Γκαρσία. Βρήκε την μπάλα ο Μπαντής. Δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι πήγαινε έξω, γιατί έξω πήγαινε. Τελέστηκε το Μαχράτζε το κόρνερ, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Βρίτα, πέναλτι. Χέρι. Σε μια ανύποπτη στιγμή από το λάθος του Βρίτα που βλέπει και κάρτα και αποβάλλεται. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Βρίτα. Αλλάζουν οι ισορροπίες του αγώνα σε μια ανύποπτη στιγμή, σε μια ανύποπτη φάση. Δείτε ξανά. Έχει σηκώσει το χέρι ψηλά ο Βρίτα, η μπάλα βρίσκει σε αυτό. Μονομαχία του Πρίτα με τον Τελγάδο. Υψωμένο το χέρι του Πρίτα που φεύγει απογοητευμένος από τον αγωνιστικό χώρο. Αποβάλλεται στο 49. Και σε μία φάση ο Ηρακλής έχει δύο σημαντικά προβλήματα. Το ένα είναι το πέναλτι που κέρδισε η Ξάνθη και η ευκαιρία που έχει να ισοφαρίσει. Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, το γεγονός ότι μένει με 10 παίκτες. Ο Μεσέρα απέναντι από τον Μπαντή. Στη γωνία 1-1. Ισοφάριση για την Ξάνθη στο 50. Με τον Μεσέρα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα από τα 11 μέτρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο ποδόσφαιρο μέσα σε δευτερόλεπτα. Με αυτή τη φάση του 41ου λεπτού. Πέναλτι του Πρίτα, την αποβολή του. Ενώ να δούμε τη φάση με τον καπετάνο να εκτελεί κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Κατσαμπής. Η αλλαγή του Γιωβάνοβιτς. Ο Ηρακλής παίρνει για δεύτερη φορά προβάδισμα στο μάτς με 10 παίκτες. Αυτός είναι ο σκόρερ. Ο Τάσος Κατσαμπής. Με το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα βάζει μπροστά τον Ηρακλή. Από το φάουλ του καπετάνου, πάλι με φάουλ και πάλι από την ίδια πλευρά, ο Κατσαμπής νικά στον αέρα τους αντιπάλους του και πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του Ηρακλή. Στο 64,
ετοιμαζόμουν να σας πω ότι ισοφάρισε η Καλαμαριά την Λάρισα τη στιγμή της εκτέλεσης του φάουλ. Η Λάρισα την Καλαμαριά, συγγνώμη. 1-1 το μάτς Θεσσαλονίκη. Κιντάνα. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που εκτυλίσσονται στον πάγκο του Ηρακλή. Υπάρχουν διαστήματα του παιχνιδιού που ο Γιωβάνοβιτς δεν παρακολουθεί καθόλου τον αγώνα. Γυρνάει συνεχώς στους συνεργάτες του και τους ρωτάει για τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων, οι οποίοι φυσικά έχουν πέσει πιθανολόγο πάνω από ένα ραδιοφωνάκι και ακούν με πολύ μεγάλη αγωνία την εξέλιξη των υπολείπων αγώνων που μέχρι τώρα δεν ευνοούν τον Ηρακλή. Είναι αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα, Παναγιώτη, φίλες και φίλοι συνδρομητές, ότι ο Γιωβάνοβιτς όλη την εβδομάδα προσπαθούσε να πείσει τους ποδοσφαιριστές του να ξεχάσουν το τι θα γίνει στα άλλα μάτς και να κοιτάξουν να κερδίσουν στην Ξάνθη. Προς το παρόν προηγούνται στην Ξάνθη. Αλλά τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο μάτς, τα αποτελέσματα των δύο αγώνων δεν τους ευνοούν. Αν μείνουν έτσι τα πράγματα, ο Ηρακλής είναι αυτός που θα αποχαιρετήσει την κατηγορία στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Πανεγυρισμοί και πάλι από τους φίλους του Ηρακλή. Σαν να έχει βάλει γκόλ ο Ηρακλής. Ο Κουσανίδης είναι στο κέντρο και τραβάει τα μαλλιά του, δεν ξέρω γιατί. Κανείς δεν έπαιζε ποδόσφαιρο για 5 δευτερόλεπτα. Περίμεναν όλοι να ακούσουν τι έχει γίνει. Και απλά χάζευαν την κερκίδα. Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και στην Κάντζα και στο Βαν εδώ του Super Sport για την ενημέρωση και την πολύτιμη βοήθειά τους για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Τέλος από τον Τεροβίτσα. Ο Ηρακλής κερδίζει και ο κόσμος του Ηρακλή μπαίνει στο γήπεδο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Κάποιοι παίχτες της Ξάνθης φεύγουν τρέχοντας για τα αποδυτήρια. Αυτοί του Ηρακλή μάλλον περιμένουν να ακούσουν το τι έχει γίνει και στα άλλα μάτς. Αν ολοκληρώθηκαν δηλαδή και οι υπόλοιποι αγώνες, ο Γιωβάνοβιτς πανηγυρίζει έξαλλα όπως βλέπετε. Τώρα βγαίνει όλη η πίεση, όλο το άγχος. Τώρα βγαίνουν τα νεύρα. Είναι σκεπτικός γιατί η Κέρκυρα έχει κερδίσει ένα φάουλ στη Λιβαδιά. Σε καλή θέση. Και έτσι λοιπόν η αγωνία παρατείνεται. Όσο μένει αυτό το 2-2, τελείωσε το παιχνίδι και αυτό που γίνεται το βλέπετε. Αγκαλιές εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, στα αποδυτήρια. Τώρα βγαίνουν κάποια από τα αποδυτήρια, εδώ φορτούζει η υπόλοιπη, ο Γιωβάνοβιτς, ο Ηρακλής, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι συνδρομητές, μένει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θα το γιορτάσει απόψε και ο κόσμος του εδώ στην Ξάνθη, κυρίως βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, μια άλλη ομάδα, η Κέρκυρα, είναι αυτή που μένει στην θέση που ακολουθεί όσο το Εγάλαιο όσο και τον Ιωνικό στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Με κλάματα, με έξαλλους πανηγυρισμούς, η πίεση, η ένταση, μια ολόκληρη είναι μια μεγάλη στιγμή για τον Ηρακλή αυτή, έστω και αν δεν είναι οι στιγμές που αναλογούν σε αυτό το σωματείο, το να παλεύει δηλαδή και να χαίρεται για μια παραμονή στην κατηγορία, κάθε άλλο, αλλά στην κατάσταση που είχε βρεθεί ο Ηρακλής, αυτή η στιγμή πανηγυρίζεται δεόντως και είναι λογικό αυτό. Μια χρονιά πίεσης, μια χρονιά που είχε πάρα πολλές δυσκολίες και οικονομικές δυσκολίες. Τα πρώτα συναισθήματα. Τα πρώτα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Εγώ έχω να πω ότι εσείς ότι σήμερα η ιστορία μίλησε και είπε Ηρακλής. Μια ομάδα η οποία είναι συμφασμένη με την ιστορία της πόλης Θεσσαλονίκης. Χωρίς την ιστορία του δεν θα υπήρχε πόλη Θεσσαλονίκης.